Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο τον Κοκοσάλη, τον γραμματέα του Συλλόγου Κριτών Ξάνθης ο Ψιλωρίτης και τον Στάθη τον Σκλιβάκη, το μέλος του Συλλόγου. Παιδιά, την καλησπέρα μας από Κρήτη, πώς είστε? Καλησπέρα σας, μια χαρά, εσείς? Είμαστε καλά. Γιώργο, να ξεκινήσω με σένα. Για πες μας, οι περισσότεροι θα μείνουν, έχετε και μια εξεταστική, είναι τώρα και τα τελευταία μαθήματα από ό,τι έχω ενημερωθεί. Ναι. Θα κατέβουν, τι κυριαρχεί, τι επικρατεί? Οι περισσότεροι φοιτητές θα μείνουν στην Ξάνθη. Κάποιοι έχουν κάνει και τη δήλωση για τον ετεροδημότη. Ναι. Και υπάρχουν βέβαια και κάποια άτομα, λιγότερα, τα οποία θα κατέβουν Κρήτη να ψηφίσουν. Είναι όμως Στάθη, διαχρονικά, δεν ξέρω σε ποιο έτος είστε, παιδιά. Τι πράγμα? Είστε στο δεύτερο έτος. Διαχρονικά οι φοιτητές, αυτό που θέλω να πω, ειδικά αυτοί που βρίσκονται μακριά από την Κρήτη, περιμένουν πώς και πώς μια διαδικασία όπως είναι οι εκλογές για να κατέβουν, να δουν και τους δικούς τους, να κάνουν και ένα τρίμερο. Αλλά φαίνεται, Στάθη, πώς τα πράγματα έχουν αλλάξει. Εντάξει, αλήθεια ότι δυσκολεύονται να κατέβουν. Βέβαια, αρκετοί έχουν ήδη κάνει για κάποιοι ήδη. Εμείς η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε την αίτηση ακροδημότητα έτσι ώστε να ψηφίσουμε εδώ πέρα. Δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτή, οπότε δεν είχαμε και τον χρόνο. Δεν υπήρξε εκλογικό τμήμα. Δεν συμπληρώθηκε μάλλον ο αριθμός για να υπάρξει εκλογικό τμήμα και να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα από την Ξάνθη. Γιώργο, υπάρχει ενδιαφέρον ωστόσο, δηλαδή. Δεν θέλω συγκεκριμένα να μπούμε σε συζήτηση κομμάτων, αλλά γενικότερα ενδιαφέρον για την εκλογική αναμέτρηση. Στις τάξεις των συνομιλίκων σου υπάρχει? Πολλοί από αυτούς ψηφίζουν και για πρώτη φορά. Ναι, και εμείς ας πούμε, αν καταφέραμε να κατεβούμε ή κάναμε την αίτηση, θα ήταν η πρώτη φορά που θα ψηφίζαμε. Εντάξει, υπάρχει πιστεύω αρκετό ενδιαφέρον και μέσα στο σύλλογό μας και γενικά στη φοιτητική κοινότητα. Και από συζητήσεις που έχουμε κάνει, από μαζόψεις και αυτά. Υπάρχει. Οπότε, ναι, υπάρχει. Στάθε εδώ στους δικούς σας που ίσως σας περίμεναν, τι έχεις να τους πεις, υπομονή μέχρι το καλοκαίρι? Τα φιλιά μας, το καλοκαίρι δεν είναι μακριά. Εξεταστική είναι και μετά ερχόμαστε, κατεβαίνουμε. Αλλά το θέμα είναι, Γιώργο, υπάρχει αυτή η εξεταστική, προετοιμάζεται σιγά σιγά? Ναι, έχουμε ξεκινήσει ήδη διάβασμα, εντάξει, σε λιγότερα από ένα μήνα θα είναι εδώ πέρα, χρωστάμε και αρκετά, οπότε... Η σεζόν πώς θα κλείσει, ετοιμάζεται κάποιο γλέντι έτσι το τέλος της ακαδημαϊκής σεζόν φέτος? Γλέντι είχαμε πριν το Πάσχα, 1 του Απρίλη. Ναι. Αυτό ήταν το ετήσιο γλέντι μας, τώρα ετοιμάζουμε καινούριο... Από μετά το καλοκαίρι, αν πάνε όλα καλά, θα δείξει. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, καλή επιτυχία στην εξεταστική, καλό διάβασμα. Στείλατε και τους χαιρετισμούς εδώ στους δικούς σας. Θα ξαναπούμε και πάλι. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.